Όλοι οι στόχοι που είχε θέσει το Επιμελητήριο Εύρου για την 17η Διεθνή Έκθεση Αλέξπο 2016 επετέφθησαν με τη διοίκησή του να μιλά για μία από τις καλύτερες διοργανώσεις, καθώς τόσο οι εκθέτες έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι, όσο και οι επισκέπτες, η προσέλευση των οποίων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι επιχειρηματίες συμμετείχαν μαζικά, δηλώνοντας με την παρουσία τους ότι η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο και όραμα. Από την άλλη, όσοι επισκέφτηκαν την έκθεση, ο αριθμός των οποίων ξεπέρασε τις δύο προηγούμενες Αλέξπο του 2012 και του 2014 δείχνει ότι τελικά αυτό που μετράει είναι η στήριξη και η προτίμηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Μετά την ολοκλήρωση της 17ης Αλέξπο στο Λιμένα Αλεξανδρούπολης, η διοίκηση του Επιμελητηρίου Εύρου χθες το βράδυ κάνει απολογισμό όσο στο οικονομικό κομμάτι, τόσο και στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας των στόχων που είχαμε θέσει από την αρχή της διοργάνωσης. Στο οικονομικό κομμάτι, παρόλο την οικονομική κρίση που διέπει το οικονομικό περιβάλλον και τις επιχειρήσεις του νομού μας και τις επιχειρήσεις της περιφέρειας που συμμετείχαν στην έκθεση, πραγματικά πάλι ήταν συσκελισμένος ο προϋπολογισμός έσοδα-έξοδα, χωρίς να έχουμε βάλει αρκετό μεγάλο ποσό και μάλιστα 3.000 ευρώ συμμετείχε το Επιμελητήριο Εύρου σε αυτήν την μεγάλη διοργάνωση που γίνεται κάθε 2 χρόνια. Αυτό όμως που ενδιαφέρει περισσότερο τα μέλη μας και εμάς ως διοίκηση, δεν είναι το οικονομικό, είναι αν πραγματικά στην έκθεση αυτή οι εκθέτες που συμμετείχαν είναι ευχαριστημένοι, θα συμμετέχουν σε μια επόμενη διοργάνωση και αν είχαν αποτελέσματα στο να κοινωνήσουν το προϊόν στην τοπική κοινωνία και αν κάναν και εμπορικές συμφωνίες. Μετά από ερωτηματολόγια που συμπληρώνουμε κάθε διοργάνωση, τόσο στο κομμάτι των εκθετών όσο και στο κομμάτι των επισκεπτών, τα αποτελέσματα έχουν θετικό πρόσημο. Οι εκθέτες μιλούσαν για μία, χωρίς να περιευθολογούμε, για μία ολοκληρωμένη διοργάνωση που άγγιζε τα επίπεδα μιας μεγάλης έκθεσης και μάλιστα σε επαγγελματικού επίπεδου. Δηλαδή, τόσο πολύ βοήθησε το πάρκινγκ φέτος που είχαν οι εκθέτες για να μπορούν να παρευρίσκουν την ώρα του ωραρίου της λειτουργίας της έκθεσης, όσο και η υπόλοιπη διοργάνωση που είχαν τα στελέχη του Επιμελητηρίου Εύρου. Όλοι συμφώνησαν πως από άποψη διοργάνωσης ήταν η καλύτερη. Επίσης, όλοι συμφώνησαν πως ο σκοπός που ήταν η εξωστρέφεια και η σύναψη εμπορικών συναλλαγών επετεύθη σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, με κερδισμένη την αγορά του Εύρου, η οποία βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι η επισκεψιμότητα ξεπέρασε κάθε προσδοκία και τις προηγούμενες 2 διοργανώσεις ως διοίκηση που είχαμε διοργανώσει εμείς και το 2012 και το 2014. Ξεπεράσαμε τις 40.000 που υπήρχε ένας στόχος της προηγούμενης διοργάνωσης. Οι παράλληλες εκδηλώσεις που είχαμε στο Νομαρχείο και στον προάβλιο χώρο της έκθεσης είχαν ικανοποιητική επιτυχία. Το μόνο που δεν είχαμε μεγάλη προσέλευση των μελών μας στις ημερίδες, αλλά όλα τα αποτελέσματα θα είναι στο site σε λίγες μέρες επάνω. Θα μπορούν δηλαδή αυτές τις ομιλίες από συγκεκριμένους ανθρώπους και εξειδικευμένους σε κάθε θέμα που ήταν η ημερίδα να είναι στη διάθεση των μελών μας. Η φετινή όμως έκθεση έδειξε και κάτι άλλο ακόμη πιο σημαντικό. Ο Σεντιενός είναι μονόδρομος για την εποχή που διανύουμε. Η συστράτευση όλων των φορέων είναι αυτή που θα δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μόνο η συνεργασία και ο κοινός βηματισμός μπορούν να φέρουν την ανάπτυξη σε πολλά επίπεδα και σε πολλούς τομείς και σε αυτή την έκθεση συνεννοήθηκαν όλοι για το καλό του τόπου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου Εύρου, τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Εύρου και όλους τους ανθρώπους που οικειοθελώς βοήθησαν στην μεγάλη διοργάνωση μέσα σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο για να πετύχουμε τους στόχους μας. Επίσης, πολύ βοήθησε και συντέλεσε και ο Σύλλογος Εμπόρων Αυτοκινήτων που συμμετέχει για τη δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στην έκθεση, γιατί δίνει μια ενότητα με το επιχειρήν, καθώς επίσης ότι αυτή η διοργάνωση και ένα άλλο μήνυμα που βγάλαμε ως επαγγελματική παραγωγική φορείς ήταν ότι ήμασταν συντεταγμένοι όλοι στην προσπάθεια της ανάδειξης αυτής της περιοχής, είτε στο παραγόμενο προϊόν είτε στο κομμάτι που λέγεται τουρισμός, σε μια συνεργασία. Δηλαδή, συμμετείχαν στις ημερίδες ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, το ηλεκτρονικό εμπόριο που πήγε πολύ καλά η ημερίδα. Συμμετείχαν στην ημερίδα τουρισμού ο Σύλλογος Ξενοδόχων Θράκης και την περιφέρεια τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συμμετείχε στη μέρα του Λιμανίου Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Ο Δήμαρχος ήταν σε όλες τις ημερίδες και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω δημόσια. Που σημαίνει τι, ότι πλέον δεν υπάρχει άλλο περιθώριο ανάπτυξης εάν οι ίδιοι οι φορείς, εμείς οι άνθρωποι που εκπροσωπούμε τους φορείς, δεν συνταχθούμε κάτω από μία προσπάθεια, κάτω από μία ομπρέλα, για να μπορέσουμε να δώσουμε πραγματικά την ανάταση, ανάκαμψη, ανάπτυξη, θα έλεγα, με δυσκολία σε αυτήν την περιοχή ή ακόμη καλύτερα τη θέση που της αξίζει να έχει η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, ο Νόμος Εύρου και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γενικότερα στο επιχειρηματικό, τουριστικό, γίγνεσθε, στο περιβάλλον που διανύουμε.